Μακριά από την ανάπτυξη και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των επενδύσεων, είναι ο προϋπολογισμός του 2017, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκο Δέμπα, ο οποίος τον χαρακτήρισε ως υφησιακό. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την ανάπτυξη, δεν έχει καμία σχέση, θα λέγαμε, με όλα αυτά τα οποία ακούμε κατά καιρούς ότι θα βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα. Είναι ξανά ένας υφησιακός προϋπολογισμός, ένας προϋπολογισμός λιτότητας. Ουσιαστικά πάλι αφέμαξης μείωσης των εισοδημάτων και φυσικά υπέρμετρης φορολόγησης, υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων. Μέσα στο νέο προϋπολογισμό έχουν ενταχθεί αυξήσεις φόρων άμεσων και έμεσων, οι οποίοι για μία ακόμη φορά, όπως σημειώνει ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας, θα επιβαρύνουν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και όσο και αν προσπαθούν να μας πούνε ότι είναι το κάτι άλλο, τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Όταν έχουν σκοπό να εισπράξουν έσοδα τα οποία είναι πάνω από 4-4,5 δις, αυτό σημαίνει από κάπου θα τα πάρουν. Ο τρόπος εύκολος είναι είτε η έμεση φόρη, που είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό το οποίο έτσι κι αλλιώς έρθει στις πλάτες μας, γιατί είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης, είναι η αύξηση στον καπνό, η αύξηση στον καφέ, η αύξηση συνέχεια. Η αύξηση του ΦΠΑ και ούτω καθεξής. Και φυσικά από τους άμεσους φόρους, που και εκεί υπάρχει μια σημαντική αύξηση, που έτσι κι αλλιώς θα είναι πάλι εις βάρος κυρίως των επιχειρήσεών μας. Επομένως, είναι ένας προϋπολογισμός που και χθες τουλάχιστον ο ίδιος ο Τόμψον του Δουνουτού, όσο και αν δεν μας αρέσει, είπε και ο ίδιος τόνισε ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι της κυβέρνησης και είναι ένας μη αναπτυξιακός προϋπολογισμός.